Ακολουθεί η ημερήσια πρόβλεψη των ζωδίων με τον Νίκο Γεννηματά. Δευτέρα, 19 Φεβρουαρίου 2018. Χρόνια πολλά, καλή σαρακοστή σε όλους και περνάμε γρήγορα στις ζωδιακές μας προβλέψεις. Κρυός. Καθαρή Δευτέρα για εσάς, αγαπημένοι μου φίλοι. Κρυ σημαίνει όμως και ξεφάντωμα. Κάντε το πια. Η ημέρα ευνοεί τη χαλάρωση, αλλά εσείς είστε απορροφημένοι σε επαγγελματικά ζητήματα. Δώστε προτεραιότητα σε ό,τι σας ευχαριστεί και χαρείτε μία μέρα παρέα με τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Ταύρος. Τα βράκια μου σήμερα, η οικογένεια έχει την τιμητική της, οι πλανητικές όψεις σας κάνουν ευδιάθετους και μια εβδομάδα ξεκινάμε πολύ τρέξιμο. Αυτό το τρέξιμο αφήστε το για τις επόμενες ημέρες και σήμερα χαρείτε μοναδικές στιγμές με τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Εξάλλου τα προβλήματα δεν πάβουν ποτέ για σας. Δίδυμος. Η ημέρα χαλάρωσε σήμερα αλλά και εγρήγορσης, μιας και προσπαθείτε να προλάβετε τα πάντα και για να μην δυσαρεστήσετε κυρίως κανέναν. Φίλοι και οικογένεια έχουν την τιμητική τους και πρέπει από εδώ και μπρος να οργανώσετε καλύτερα τον χρόνο σας. Μεγάλη επιτυχία σε θέματα που αφορούν τον ερωτικό τομέα. Καρκινάκια μου, σήμερα πρέπει να δώσετε σημασία στον εαυτό σας. Τον τελευταίο καιρό έχετε παραμελήσει τον ψυχικό σας κόσμο και σήμερα σας δίνεται η ευκαιρία να βρεθείτε με φίλους που έχετε καιρό να δείτε. Δώστε προτεραιότητα και στα ερωτικά σας, μιας και θα έχετε μεγάλη ευνοία σήμερα. Λέων, λιονταράκια μου, σήμερα αφιερώνετε τη μέρα σας στον εαυτό σας. Κάντε ό,τι σας ευχαριστεί, ξεκουραστείτε, βγείτε, χαλαρώστε, μα κυρίως κάντε έναν καλό απολογισμό και αποβάλλετε κάθε τι τοξικό από τη ζωή σας. Η ημέρα ευνοεί και τον έρωτα, επομένως ασχοληθείτε λίγο με τα συναισθηματικά σας. Παρθένος. Παρθενάκια μου, δώστε προτεραιότητα σε ένα οικογενειακό πρόβλημα το οποίο θα βρει και τη λύση του από το μεσημεράκι και μετά. Σε χαλαρό κλίμα θα κυλήσει η μέρα και εσείς δίνετε προτεραιότητα στα ερωτικά σας θέματα. Οι λύσεις θα βρεθούν από το απογευματάκι και μετά. Και περνάμε στο ζυγό. Ζυγούδια μου, παρότι την κούρασή σας, πρέπει σήμερα να διασκεδάσετε με την ψυχούλα σας. Αυτό θα φέρει ως αποτέλεσμα την καλή ισορροπία σε θέματα οικογενειακά, αλλά και οι λύσεις στα οικονομικά σας θέματα. Κάντε μια νέα αλλαγή και ασχοληθείτε με τον εαυτό σας. Προσοχή όμως σήμερα στα μικρά ατυχήματα. Σκορπιός. Σκορπιέ μου, σήμερα το τρέξιμο είναι πολύ, αλλά εσείς δυναμικοί κατορθώνετε να βρείτε λύσεις σε θέματα οικονομικά, οικογενειακά, στο τέλος όμως τα ερωτικά. Πρέπει να κοιτάξετε σήμερα τον εαυτό σας και τα προσωπικά σας θέλω. Φίλοι και οικογένεια σας στηρίζουν. Τοξότης. Τοξοτάρες μου, άλλη μια μέρα ξεκινά με πάρα πολύ δύναμη στον τομέα της επικοινωνίας, μιας και ο Άρης σας κάνει καυστικούς. Προσοχή σήμερα στις υπερβολές, φαγητό, ποτό και τα λοιπά, ξέρετε εσείς. Και πρέπει να χαλαρώσετε λίγο, μιας και η εβδομάδα θα κυλήσει δυναμικά στον τομέα της εργασίας. Εγώ καιρός. Από εδώ και μπρος θα κάνετε αυτό που σας ευχαριστεί και σήμερα που είναι η μέρα κάθαρσης, εσείς θα προτιμήσετε την κάθαρση της ψυχής σας. Ο φιλικός τομέας στήριγμάς σας είναι αρρωγός μιας εβδομάδας πολύ δημιουργικής, τόσο επαγγελματικά όσο και ερωτικά. Χαρείτε την ημέρα με οικογένεια και φίλους. Υδροχόος. Αν και η μέρα ενδείκνεται για χαλάρωση και δημιουργία, εσείς προτιμάτε να ασχοληθείτε με επαγγελματικά όνειρα τα οποία θα πάρουν σάρκα και οστά τις επόμενες ημέρες. Ο συνδυασμός φιλίας εργασίας φέρνουν λύσεις στα πρακτικά θέματα της ζωής σας. Είστε απρόβλεπτο ζώδιο, έτσι η σημερινή μέρα ξεκινάει απρόβλεπτα. Ιχθύες. Η εβδομάδα ξεκινά με κέφι και χαρά. Η οικογένεια, οι φίλοι και ο έρωτας είναι πρωταγωνιστές. Ένα-ένα όμως πουλάκια μου, θα χάσετε την μπάλα, εξάλλου έτσι είστε μαθημένοι. Από εδώ και μπρος το τρέξιμο δεν θα λείψει από τη ζωή σας, επομένως πρέπει να χαρείτε τη σημερινή ημέρα γιατί σας αξίζει. Η όψη των πλανητών είναι με το μέρος σας. Να έχετε ένα καλό απόγευμα. Ήταν τα ζώδια με τον Νίκο Γεννηματά. Μείνετε συντονισμένοι στο ραδιόφωνο του Ερευνητικού Οργανισμού Ελλήνων.